Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τον Δήμαρχο Σερών, τον Πέτρο Αγγελίδη, όπως είχαμε προαναγγείλει, να μας πει τι εξελίξεις έχουμε με τα στρατόπεδα, διότι σήμερα έχει μια συνάντηση με τον υποστράτηγο, τον κύριο Κονδύλη, τον διευθυντή του ΤΕΘΑ, το Ταμείο Εθνικής Αμήνης. Δήμαρχε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας, σας κύριε ακούμε Πασχαλή. Τώρα. Για πέστε μας. Ναι, κοιτάξτε, ο νέος διευθυντής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, ο υποστράτηγος κύριος Κονδύλης, κάνει περιοδία σε διάφορες πόλεις της Βορείου Ελλάδος και επισκέπτεται διάφορα ακίνητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στρατόπεδα και άλλα ακίνητα. Λοιπόν, χθες ήταν στη Δράμα Καβάλα, σήμερα επισκέφθηκε την πόλη των Σερών, επισκέφθηκε τα στρατόπεδα Παπαλουκά, Εμμανουήλ Παπά, Αποθήκης Πυρομαχικών Λευκώνα και εν συνεχεία με καλέσανε για μια γνωριμία στο στρατόπεδο Κλισάρι. Ήταν και ο σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Ζησιμάτος, ο διοικητής του Συντάγματος, ο κύριος Γκουτσουρέλας, και κάποιοι άλλοι αξιωματικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, όπως ήταν επόμενο, συζητήθηκε και το θέμα των στρατοπέδων. Μου διαβεβαίωσαν ότι υπάρχει, ότι εξελίσσεται ομαλά, ότι θα κλείσει το θέμα σύντομα, ελπίζω. Πάντα φυσικά είμαι επιφυλακτικός, κρατώ και μικρό καλάθι, διότι αν δεν πέσουν οι υπογραφές δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος, αλλά είμαστε πια στο τέλος, κύριε Μασλαρινέ. Έχει γίνει θετική εισήγηση από τον προηγούμενο διευθυντή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Σταθιά, προς την Διοικητική Επιτροπή του ΤΕΘΑ, που αποτελείται από 6 άτομα, αποτελείται από τον αρχηγό του ΓΕΣ, από 2 υπαρχηγούς, από τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ήδη 3 υπέγραψαν. Ο αρχηγός του ΓΕΣ έχει υπογράψει, ο κύριος Στεφανής, και οι 2 υπαρχηγοί. Απομένει να υπογράψουν ο κύριος Αποστολάκης, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Καμένος. Μου είπαν ότι θα πάει καλά το θέμα, ελπίζω. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, κύριε Μασλαρινέ, και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Καμένο, και την Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, την κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά, που πραγματικά το είδε από πολύ κοντά το θέμα, βοήθησε πάρα πολύ στο να έχουμε αίσιο τέλος. Και ελπίζω να έρθει εδώ και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Καμένος, και αυτός να δει από κοντά τα στρατόπεδα μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και αφού πέσουν οι υπογραφές. Λοιπόν, τους ευχαριστώ και πάλι και τους δύο, και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, την κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά, για το γεγονός ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έτσι λένε και οι πληροφορίες μας, κύριε Δήμαρχε, και μετά την υπογραφή για την ανάπλαση της πόλης φαίνεται να έχουμε ευχάριστα νέα και στα στρατόπεδα. Ναι, έτσι φαίνεται. Κοιτάξτε, είναι από το 2011 έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, οι διαδικασίες χρονοβόρες. Λοιπόν, πέρασε από πολλά κύματα όλες αυτές οι ενέργειες που έχουν γίνει, και όταν με το καλό ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, νομίζω θα είναι μια πολύ θετική απόφαση για το μέλλον της πόλης, για το μέλλον των επόμενων γενιών. Είναι και κάτι που το θέλει πάρα πολύ ο λαός των Σερών. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.